Βιολογία πρώτης γυμνασίου. Τέταρτο κεφάλαιο. Πρώτη ερώτηση. Τι είναι και τι παράγεται κατά την κυταρική αναπνοή. Κυταρική αναπνοή ονομάζουμε μια σειρά αντιδράσεων οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή ενέργειας. Για να πραγματοποιηθεί η κυταρική αναπνοή απαιτείται. Α. Γλυκόζη. Β. Οξυγόνο. Κατά την κυταρική αναπνοή παράγεται. Α. Ενέργεια, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κύταρο. Β. Διοξίδιο του άνθρακα. Γ. Θερμότητα. Δ. Νερό. Δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η κατεύθυνση κίνηση οξυγόνου και διοξιδίου του άνθρακα σε μονοκύτταρο οργανισμό. Στου μονοκύτταρου οργανισμού, όπω είναι η αμοιβάδα, η ανταλλαγή των αερίων πραγματοποιείται με διάχυση. Οξυγόνο από το περιβάλλον μπαίνει στο κύτταρο μέσω τη πλασματική μεμβράνη. Διοξίδιο του άνθρακα εξέρχεται από το κύτταρο στο περιβάλλον μέσω τη πλασματική μεμβράνη. Τρίτη ερώτηση. Πότε πραγματοποιούνται οι αντιδράσει τη κυταρική αναπνοή στα φυτά και σε ποια κύτταρα. Οι αντιδράσει τη κυταρική αναπνοή στα φυτά πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, μια και από τι αντιδράσει αυτέ εξασφαλίζεται η απαραίτητη ενέργεια. Οι αντιδράσει τη κυταρική αναπνοή γίνονται σε όλα τα φυτικά κύτταρα, σε αντίθεση με τη φωτοσύνθεση, η οποία πραγματοποιείται μόνο στα κύτταρα που διαθέτουν φλωροπλάστε. Τέταρτη ερώτηση. Ποια είναι η πηγή του οξυγόνου για την αναπνοή των φυτών. Τα χερσαία φυτά προσλαμβάνουν το οξυγόνο απευθεία από τον ατμοσφαιρικό αέρα, ενώ τα υδρόβια φυτά προσλαμβάνουν το οξυγόνο το οποίο είναι διαλυμένο στο νερό. Πέμπτη ερώτηση: Ποιε είναι οι αναπνευστικέ συσκευέ των φυτών, Οι αναπνευστικέ συσκευέ των χερσαίων φυτών είναι τα στόματα των φύλων, μια και μέσω των στόμάτων πραγματοποιείται η ανταλλαγή των αερίων τη αναπνοή, δηλαδή του οξυγόνου και του διοξιδίου του άνθρακα όπω φαίνονται με οπτικό μικροσκόπιο. Έκτη ερώτηση. Ποια είναι η συνεισφορά των φυτών στην αναπνοή των υπόλοιπων οργανισμών. Προκειμένου να λάβει χώρα η κυταρική αναπνοή στα κύτταρα των ετερότροφων οργανισμών, απαιτείται γλυκόζη και οξυγόνο. Η γλυκόζη συντίθεται από τα φυτά από απλέ χημικέ ουσίε, διοξίδιο του άνθρακα και νερό. Στη συνέχεια η γλυκόζη περνά, μέσω των τροφικών σχέσεων, στου ετερότροφου οργανισμού. Το οξυγόνο ελευθερώνεται στη βιόσφαιρα από τα φυτά με τη διαδικασία τη φωτοσύνθεση. 7η ερώτηση. Ποια είναι τα όργανα που αποτελούν την αεροφόρο οδό του ανθρώπου? Είναι η ειρηνική κοιλότητα, η οποία καλύπτεται από βλενογόνο, ο φάριγγα, ο λάριγγα, η τραχία, το βρονχικό δέντρο, οι πνεύμονε. 8η ερώτηση. Πώ πραγματοποιείται η τραχεια το βρονχικο δεντρο οι πνευμονε 8 η ερωτηση πω πραγματοποιειται η εισοδο και η έξοδο του αέρα από του πνεύμονε? Γίνεται με τη βοήθεια του διαφράγματο και των μεσοπλεύριων, πλευρικών, μειών. Ένατη ερώτηση. Πώ πραγματοποιείται η εισπνοή. Για να πραγματοποιηθεί η εισπνοή, συστέλλεται το διάφραγμα. Το οποίο κατεβαίνει προ τα κάτω και έτσι αυξάνεται ο όγκο τη θωρακική κοιλότητα. Με αποτέλεσμα να μπει ο αέρα στου πνεύμονε. Δέκατη ερώτηση. Πώ πραγματοποιείται η εκπνοή. Για να πραγματοποιηθεί η εκπνοή, το διάφραγμα χαλαρώνει και έτσι μειώνεται ο όγκο τη θωρακική κοιλότητα. Το αποτέλεσμα είναι ο αέρα να βγαίνει στο περιβάλλον. Ενδέκατη ερώτηση. Ποια είναι η πορεία που ακολουθεί το οξυγόνο του εισπνεώμενου αέρα. Ο εισπνεώμενο αέρα εισέρχεται στη ρηνική κοιλότητα, περνά στο φάριγγα και στη συνέχεια στο λάριγγα. Από το λάριγγα περνά στην τραχία και μετά στου βρόνχου, οι οποίοι οδηγούν στου πνεύμονε. Εκεί περνά στι διακλαδώσει του βροχικού δέντρου για να φτάσει στα άκρα των διακλαδώσεων αυτών, στι κυψελίδε. Το οξυγόνο του περνά με διάχυση στο αίμα. Με την κυκλοφορία του αίματο μεταφέρεται σε όλου του ιστού ώρα να παίξουμε το κουίς της ενότητας. Θα βρεις το σύνδεσμο στο πρώτο σχόλιο κάθε βίντεο. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι, ώστε να ενημερώνεσαι κάθε φορά που ανεβάζουμε κάτι νέο. Σε ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασες μαζί μας. Θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα. Έως τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.